Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο για το καινούριο Striker, για τη σειρά Striker Vivint και θα δείξουμε κάποιες μικροδιαφορές που έχει από το προηγούμενο μοντέλο. Ουσιαστικά μια μικρή παρουσίαση είναι. Σε γενικές γραμμές δεν διαφοροποιεί κάτι τη σειρά Striker Plus από το Striker Vivint, από τη σειρά Striker Vivint. Το μόνο που το διαφοροποιεί είναι οι παλέτες χρωμάτων Vivint στη φωτογραφική απεικόνηση και μια παλέτα στο βυθόμετρο κλασικού τύπου, η οποία είναι το κλασικό λευκό που θα δείξουμε τώρα. Λοιπόν, το κλασικό λευκό, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει γίνει κλασικό λευκό black, κλασικό λευκό μαύρο, δηλαδή έχει γίνει λίγο πιο λεπτομερές όσον αφορά τα ασθενέστερα χρώματα. Μπορεί να μας αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, δηλαδή με τα πιο ασθενή χρώματα. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει ειδικά στα καλαμάρια. Και γενικά, επειδή αυτές οι παλέτες έχουν το άσπρο φόντο, μπορούν να μας παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό είναι τώρα όσον αφορά τις αλλαγές που έχει. Το μηχάνημα το έχω περίπου μια εβδομάδα στη διάθεσή μου. Έχω κάνει κάποιες αναρτήσεις στην ομάδα, τις οποίες έχετε δει. Η ομάδα μας είναι Garmin Fishing Greece. Εκεί μέσα μπορείτε να μπαίνετε, να βλέπετε ό,τι πληροφορίες θέλετε, ρυθμίσεις και να ρωτάτε ό,τι θέλετε σχετικά με τα μηχανήματα Garmin. Τώρα, οι ρυθμίσεις, δεν θα πω κάτι για τις ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις είναι οι ίδιες ακριβώς για όλη τη σειρά Striker. Δεν έχει κάτι το διαφορετικό. Είτε είναι 4 ίντσες, είτε είναι 9 ίντσες, οι ρυθμίσεις είναι ίδιες. Το μενού είναι ίδιο, οι ρυθμίσεις είναι ίδιες. Η εικόνα που θα πάρουμε είναι διαφορετική. Δηλαδή, στο Striker, στο 4 το απλό, επειδή είναι 200 W, δεν θα πάρουμε. Λογικό είναι ότι δεν θα πάρουμε την ίδια εικόνα που θα πάρουμε με ένα 5, με ένα Striker 5 ή με ένα Striker 7 ή με ένα Striker 9. Τώρα, όπως βλέπετε, τις ρυθμίσεις, θα δείξω και τις υπόλοιπες που έχω. Εδώ θα επιμείνω λίγο στο όριο αναζήτησης βυθού, το οποίο αυτό μόλις πάρετε το μηχάνημα θα πάει κατευθείαν στα 600 μέτρα. Αυτό το πράγμα τι κάνει, ουσιαστικά πάει και κλειδώνει την επιλογή 600 μέτρα στο μηχάνημα και λέει στον επεξεργαστή ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω από τη στιγμή που εσύ θα χάσεις το βυθό για τον ΑΒ λόγο, π.χ. κάνουμε ανάποδα, περνάνε φυσελίδες κάτω από το μάτι ή στην ταχύτητα, όταν χάσει το βυθό, μετά όταν έχω σταματήσω και επανέλθει, να επανέλθει γρήγορα, γρήγορα η απεικόνιση που θα βλέπουμε κάτω στο βυθό. Εγώ το έχω στα 600 μέτρα. Μπορείτε να το βάλετε και στα 100 ή στα 300, δεν έχει κάποια διαφορά, αλλά στα 600 μέτρα είστε πιο πολύ καλυμμένοι. Ή ξέρω εγώ, αν ψάχνετε μέχρι τα 100 μέτρα, μπορείτε να το βάλετε στα 100. Όχι ότι άμα το έχετε στα 100 και περάσει τα 100, δεν θα το βρει, κανονικά θα δείξει. Λοιπόν, μέτρα ταχύτητα κύλησης, τώρα όπως ανέβουμε στατικά, είπαμε μεσαία, άμα πάμε με ταχύτητα γρήγορα. Τώρα βέβαια, αυτό είναι σχετικό, γιατί και στο γρήγορο αν το βάλετε είτε ψαρεύετε στατικά είτε προχωράμε με ταχύτητα, θα είναι μια καλή επιλογή. Τώρα έχει φτιάξει λίγο η ταχύτητα σε αυτά τα Striker, δηλαδή είναι πιο ομαλή σε αυτή τη σειρά Striker, τα Vivid. Και γίνεται πιο ομαλή η μετάβαση από το μεσαίο στο γρήγορο. Εδώ να πούμε ότι όπως ξέρουμε η ταχύτητα έχει 5 τιμές, το Ultra Scroll που είναι για πολύ γρήγορη ταχύτητα, για να μπορεί να αποτυπώνει δεδομένα με πολύ γρήγορη ταχύτητα. Το γρήγορο, το μεσαίο, το αργό και το αυτόματο. Εγώ θα συνιστούσα να μην βάλετε ποτέ στο αυτόματο όσον αφορά το ψάρεμα συστατικά. Δηλαδή, άμα κάνετε συρτή, άμα είναι οι συρτέ σα, α πούμε, το πιο πολύ, μπορείτε να το βάλετε στο αυτόματο γιατί ουσιαστικά παίρνει την ταχύτητα μέσω του GPS και αποτυπώνει καλύτερα στόχου και την εικόνα μα. Δίνει, α πούμε, πιο καλή εικόνα σε σχέση με το να έχουμε στο γρήγορο ή στο μεσαίο. Όταν είμαστε όμω σταματημένοι, το αυτόματο δεν δουλεύει. Η ταχύτητα στο αυτόματο, η ταχύτητα στο αυτόματο δεν δουλεύει τόσο καλά. Γιατί εφόσον είμαστε σταματημένοι, για να πάρει κίνηση το βυθόμετρο θα πρέπει να εμπλέκεται και τον GPS. Δηλαδή, μέσω της κίνησης, της μετακίνησης που κάνω από τον GPS και ανάλογα την ταχύτητα, αυτό θα δώσει κάποια ταχύτητα στο γράφημα. Όταν είμαστε σταματημένοι καλά-καλά, αυτό θα πηγαίνει πάρα 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 πολύ αργά. Με αποτέλεσμα, να μην μπορούμε να ξεχωρίζουμε τόσο καλά στόχους που είναι από κάτω μέσα.
Αυτό τώρα όσον αφορά την ταχύτητα, ουσιαστικά αυτό έχει να κάνει με όλα τα μηχανήματα, δεν έχει να κάνει με κάτι μόνο με το συγκεκριμένο μηχάνημα. Εδώ βλέπετε ρυθμίσεις, παρεμβολές και TVG κλειστό, TVG ανενεργό, παρεμβολή μεγάλη, παρεμβολή εδώ να πω μεγάλη ότι είναι, την έχω μεγάλη γιατί έχω και δεύτερο εισιτήρα μέσα σε ένα GT51, GT52 και έχουν κάποιες κοινές συχνότητες. Και γι' αυτό έχω την παρεμβολή στο μεγάλο. Όταν βέβαια βάζω μονές στις καρφώτες συχνότητες, π.χ. τη 200 στον GT52 και την 80 στον 80 ή 98 στον GT51, η παρεμβολή πάει στο ανενεργό ή κλειστό. Εδώ να πω ότι σχετικά με τα παράσιτα, τα μηχανήματα Striker, η σειρά Striker, τα μηχανήματα δηλαδή 7 και 9, τα Icoma Pulitzer και τα GPS Map έχουν, όπως θα δείτε από πίσω, αυτή την κίτρινη κλεμμίτσα. Λοιπόν, αυτή η κίτρινη κλεμμίτσα που βλέπετε συνδέω με ένα καλώδιο και όσοι έχουν εξολέμβια, έχετε εξολέμβια, το συνδέεται πάνω στον μπρακέτο της μηχανής. Αυτό όμως θα προσπαθήσετε να κάνει καλή επαφή στον μπρακέτο. Αυτό απορροφά όλα τα ηλεκτρικά παράσιτα. Από πίσω το μηχάνημα έχει ένα τετραγωνάκι που είναι βιδωμένη πάνω αυτή η κλεμμίτσα. Είναι κάποιο είδους μαγνήτη, φερίτη, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι, για να απορροφά τα παράσιτα. Τα ηλεκτρικά, επαναλαμβάνω, όχι του θορύβου, τα ηλεκτρικά. Ο θόρυβος είναι από την προπέλα, είναι άλλο πράγμα. Και από την εξάπλωση, άλλο πράγμα. Τα ηλεκτρικά όμως θα τα απορροφήσει καλά-καλά. Μετά μπορούμε να παίξουμε και με την απολαβή. Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι έχει μια επιπλέον λειτουργία, τα μηχανήματα, τα Striker, όλες οι σειρές βασικά την κάνουν, έχουν τη δυνατότητα, έχουν μια επιλογή που λέγεται πλάτο Zesmi. Αυτό το πλάτο Zesmi τι είναι? Αυτό γίνεται μόνο με αισθητήρες Garmin. Μόνο με αισθητήρες Garmin. Αυτό ουσιαστικά είναι κάποιες προεπιλεγμένες συχνότητες όπως βλέπετε με τις γωνίες εκπομπής τους, δηλαδή 230 σε 16 μοίρες και 24 σε 145 μοίρες. Εδώ να πούμε ότι χειροκίνητα ο εισιτήρας, ο GT52 μπορεί να κατέβει μέχρι τα 140, έχει μια ανοχή 5% σε συχνότητες και μπορεί να κατέβει μέχρι τα 140 kHz και μέχρι τα 240 όπως πάει επάνω, στο πάνω του όριο. Αυτό είναι λοιπόν τώρα, αυτό ήταν μια μικρή παρουσίαση όσον αφορά τις λεπτομέρειες, το τι διαφορετικό έχει το Striker Vivint από το Striker Plus. Εδώ να πω ότι ο επεξεργαστής του είναι λίγο καλύτερος από τις προηγούμενες σειρές από το Striker Plus και αυτό φαίνεται στα βαθιά νερά, δηλαδή στα πιο βαθιά νερά που εγώ τα ψαρέματά μου είναι πιο βαθιά. Αυτό σε σχέση με το Striker Plus η εικόνα είναι λίγο πιο έντονη, δηλαδή δίνει την εντύπωση ότι είναι λίγο πιο δυνατό το μηχάνημα με τον ίδιο πάντα αισθητήρα, με εικόνες που έχω από το GT51 με Striker Plus που έχω δοκιμάσει και Striker και το Striker Vivint, δείχνει ότι η εικόνα είναι πιο βελτιωμένη, δηλαδή σε σχέση ανάλυσης χρωμάτων ας πούμε και απεικόνησης βυθού είναι πιο βελτιωμένη, δείχνει δηλαδή ότι έχει μια ένταση παραπάνω στο χρώμα του βυθού, στο πόσο αποτυπώνει το βυθό, πόσο έντονα δηλαδή μπορεί να τον αποτυπώσει. Αυτό με ό,τι συνεπάγεται αυτό, δηλαδή με αύξηση του μπορεί να έχει ένα ωφέλιμο βάθος 50-60 μέτρα πιο πολύ από το Striker, από τη σειρά Striker Plus. Αυτές ήταν λοιπόν 2-3 παρατηρήσεις σχετικά με την καινούργια σειρά Striker Vivint. Τώρα θα κάνουμε ένα άλλο βίντεο το οποίο θα είναι αποκλειστικά για τον GT52 για να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες του συγκεκριμένου αισθητήρα, τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να μας δώσει, τι μπορεί να μας απεικονίσει, πόσο μπορεί να μας βοηθήσει, πού μπορεί να μας δείξει, τι μπορεί να μας δείξει. Γιατί ναι μεν ο αισθητήρας αυτός είναι μικρό σε βατ, δηλαδή είναι 250 βατ στο βυθόμετρο κλασικού τύπου και 350 στο side view, clear view, αλλά όποιος ψαρεύει maximum, ξέρω εγώ, 60-70, γιατί υπάρχουν κάποια μέρη που είναι, ξέρω εγώ, τα μέτρα στάνταρ, παιδί μου, δηλαδή ξέρω εγώ μπορεί να είναι 50-60, το πολύ 70 μέτρα, εκεί δεν θα χρειαστεί
προσωπική μου γνώμη, να πάει σε ένα εισιτήρα GT51 για να ψαρέψει σε αυτά τα μέτρα. Υπάρχουν κόμπο, υπάρχουν συνδυασμοί, strike δηλαδή, με τον GT52 που μπορεί να καλύψει πολύ άνετα τον χρήστη σε αυτά τα βάθη. Αυτό ήταν λοιπόν, όπως είπαμε τώρα, μια παρουσίαση και 2-3 λόγια για τη σειρά Vivid. Και θα επανέλθουμε στο επόμενο βίντεο, που στο επόμενο βίντεο, όπως είπαμε, θα είναι καθαρά clear view, side view και λίγο βυθόμετρο για τον GT52.